ένας στους δύο Έλληνες να αποφασίζει να μην πάει διακοπές φέτος. Η ελληνική οικονομία είναι πια σε μια τροχιά διατηρήσιμης ανάπτυξης. Βγήκε ο πληθωρισμός σήμερα. Υπάρχει μια μικρή μείωση 0,1. Α, τι μου λέτε! Θα το δούμε στο καλάθι όταν θα πάμε να ψωνίσουμε. Τον ήπιαμε. Ποιον ήπιαμε, κυρία μου! Τα λεφτά δεν φτάνουν. Ναι. Κάποτε με ένα εικοσάρικο πήγαινα στη λαϊκή της που είναι κοντά μου στο Σοκράτους και ψώνιζα τα πάντα. Τώρα με ένα πεντάρικο δεν φτάνουν. Σας παρακαλώ, συγκρατηθείτε, ή αν δεν μπορείτε να βγείτε έξω. Τώρα με ένα πεντάρικο δεν φτάνουν. Εσείς φταίτε! Εσείς φταίτε! Ποιος ψήφισε τσα χρόνια Νέα Δημοκρατία? Ποιος ψήφισε τσα χρόνια Πασόκ? Ποιος! Βλέπω ότι έχει αδειάσει τουλάχιστον εδώ η Καλλιθέα. Όπα! Καλλιθέα, ναι. Βέβαια. Και η Αθήνα. Κλείστε τους γέρους και τις γριές στα σπίτια και πάρτε τους τα κλειδιά! Οπότε, άρα όλα τα τριήμερα, Πάσχα, όλα αυτά, φεύγει ο κόσμος, δεν έχει λεφτά. Τόσο αν είσαι νέο δημοκράτης που τα βλέπεις όλα καλά. Η Ελλάδα δεν έχει λεφτά. Ο Έλληνας έχει. Τι είπε ο άνθρωπος. Μπράβο του. Οπότε, άρα όλα τα τριήμερα, Πάσχα, όλα αυτά, φεύγει ο κόσμος, δεν έχει λεφτά. Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός. Η Ελλάδα δεν έχει λεφτά. Ο Έλληνας έχει. Ένας στους δύο Έλληνες να αποφασίζει να μην πάει διακοπές φέτος. Ο Έλληνας έχει. Αντεπενούμε! Αντεπενούμε!